Γεια και χαρά, είμαι ο Τζιμάκος και σήμερα θα κάνουμε μια εισαγωγή στην πλατφόρμα της Betfair Poker για να εξηγήσουμε πώς είναι το πρόγραμμα και το software και να μάθουμε να κάνουμε μια πλοήγηση μέσα στο πρόγραμμα. Ξεκινάμε λοιπόν το λογισμικό. Θα πατήσουμε στην πρώτη επιλογή. Οι περισσότεροι υπολογιστές θα έχουν τις δυνατότητες που προσφέρονται από την Betfair. Φυσικά έχουμε ήδη εξηγήσει πώς κάνουμε λογαριασμό στην Betfair σε προηγούμενο άρθρο και με τα ίδια στοιχεία κάνουμε login και στην πλατφόρμα της Betfair. Εδώ πέρα λοιπόν στο poker, ξεκινάμε λοιπόν να εξηγούμε τι βλέπουμε. Εδώ πάνω βλέπουμε πόσοι παίζουν αυτή τη στιγμή, πόσοι βρίσκονται μάλλον που έχουν κάνει login, πόσοι παίζουν και διάφορα άλλα νέα. Όπως και εδώ δεξιά υπάρχουν κάποια promotions που τρέχει Betfair για να παίξετε, κάποια τουρνουά. Πάνω στην πρώτη μπάρα, εδώ πάνω, βλέπουμε τα τρία παιχνίδια που προσφέρονται. Είναι το Hold'em, Poker, το Maha και επίσης αν θέλετε να παίξετε Blackjack, που δεν έχει σχέση με το Poker βέβαια. Ό,τι πούμε για το Hold'em θα ισχύει και για το Maha, είναι πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν θέλουμε να παίξουμε Hold'em, έχουμε την επόμενη επιλογή να κάνουμε, αν θα παίξουμε αληθινά ή εικονικά χρήματα. Φυσικά και για τους παίκτες που μπαίνουν πρώτη φορά στην Betfair και γενικά με όσους ασχολούνται πρώτη φορά με το πόκερ, καλά είναι να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία με τα εικονικά χρήματα, όπου βλέπουμε εδώ κάποια τραπέζια που μπορούμε να παίξουμε. Εδώ πέρα βρίσκουμε με πόσα χρήματα μπορούμε να ξεκινήσουμε να παίζουμε στο τραπέζι. Αυτό είναι το χαμηλό, μεσαίο και υψηλό. Δηλαδή το χαμηλό είναι μπορούμε να παίξουμε με 1-2 δολάρια, 5-10 δολάρια, φυσικά είναι εικονικά λεφτά. Αν πάμε στα μεσαία βλέπουμε είναι 10-20, 25-50, 50-10, 50-100 συγγνώμη. Και στο υψηλό είναι ακόμα πιο πάνω. Γενικά στα εικονικά δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία ό,τι θέλουμε παίζουμε. Πηγαίνοντας στα αληθινά λεφτά και εδώ έχουμε τα χαμηλά, μεσαία και υψηλά. Εδώ στο περισσότερα μπορούμε να διαλέξουμε αν το poker που μας ενδιαφέρει, το παιχνίδι του poker που μας ενδιαφέρει είναι το no limit, το pot limit, το fixed limit. Αντίστοιχα επιλέγουμε αυτό που μας ενδιαφέρει. Αν θέλουμε να βλέπουμε τα turbo τουρνουά, τα standard για αρχάριους, και αν θέλουμε να δούμε τα τραπέζια που είναι 9 θέσεων, 6 θέσεων ή 2 θέσεων. Πηγαίνοντας λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, μάλλον πριν δούμε εδώ πέρα, αριστερά βλέπουμε, εδώ πέρα είναι τα τραπέζια που παίζονται με χρήματα, τα cash games όπως λέγονται. Εδώ είναι όλα τα τουρνουά που υπάρχουν, εδώ κάνουμε αποσύνδεση, εδώ ψάχνουμε κάποιο παίχτη, εδώ μπαίνουμε στο λογαριασμό μας που έχουμε στην Betfair μέσω κάποιον web browser, κάποιου πληγού. Εδώ έχουμε κάποιες επιπλέον επιλογές, βοήθεια, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα αυτοσυγκράτησης και ψυχραιμίας με το παιχνίδι, οι προσφορές που ισχύουν και να βγούμε. Επιστρέφοντας λοιπόν στην αίθουσα μετρητών όπως λέγεται, στα Cash Games, τα οποία είναι και τα αγαπημένα μου, βλέπουμε λοιπόν καταρχήν να βάλουμε τα χαμηλά και ας δούμε καλύτερα, ναι, θα δούμε τα No Limit, και τα 6 θέσει προς το παρόν, αλλάζουμε και τα 9 θέσει. Λοιπόν, ξεκινώντας εδώ πέρα, βλέπουμε το όνομα του τραπεζιού. Καταρχήν αυτά τα τάφ σίγμα είναι turbo, standard και αρχάρι. Βλέπουμε εδώ πέρα, αυτό είναι το αρχάρι, που είναι τα πολύ φτηνά τραπέζια, τα standard και τα turbo. Τα turbo σημαίνουν ότι έχουμε λιγότερο χρόνο να αντιδράσουμε για κάθε κίνηση, δηλαδή όταν είναι η σειρά μας να παίξουμε, έχουμε λιγότερο χρόνο να στείλουμε την εντολή από ό,τι στα κανονικά, από ό,τι στα στάνταρ με το σίγμα. Λοιπόν, επίσης, αυτά εδώ πέρα, τα πράσινα και το κίτρινο, θα εμφανιστούν εδώ δεξιά, αναλόγως σε ποιο τραπέζι, είτε είμαστε σε λίστα αναμονής γιατί είναι γεμάτο το τραπέζι, είτε γιατί παίζουμε. Αν είμαστε σε αναμονή θα βγει κίτρινο, αν παίζουμε θα βγει πράσινο. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν και βλέπουμε ότι είναι το όνομα του τραπεζιού στην πρώτη στήλη. Στη δεύτερη είναι τα ποσά, είναι τα blinds. Εδώ ας πούμε στο 0.25.050, που είναι 25 cents, 50 cents. Καθόμαστε με 50 δολάρια maximum buy-in. Το παιχνίδι είναι no limit. Εδώ εμφανίζονται πόσοι παίχτες,
αν είναι γεμάτο μάλλον το τραπέζι. Εδώ είναι πλήρως το τραπέζι, εδώ κάθονται 8, εδώ δεν κάθεται κανείς, είναι άδειο, πλήρες, ένας κλπ. Οι θέσεις είναι τι τραπέζι είναι, είναι εννιαθέσιο ή εξαθέσιο ή αν έχουμε επιλέξει πριν τα διθέσια είναι δύο θέσεις. Εδώ είναι τα χρήματα που κατά μέσο όρο βρίσκονται μέσα στο pot σε κάθε παρτίδα. Εδώ το flop είναι πόσο ποσοστό των παιχτών βλέπουν το flop, το κάθε flop. Και εδώ είναι πόσα χέρια ανά ώρα παίζονται στο κάθε τραπέζι. Όσο πιο μεγάλο είναι αυτό το νούμερο, τόσο πιο γρήγορο παιχνίδι υποτίθεται γίνεται. Και εδώ η αναμονή είναι πόσοι παίχτες περιμένουν να κάτσουν στο τραπέζι. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν στα χαμηλά, βλέπουμε ότι υπάρχουν 2-4 cents, δηλαδή μπορούμε να κάτσουμε με 4 δολάρια, 5-10 μπορούμε να κάτσουμε με 10 δολάρια και ούτω καθεξής 10, 20, 25, 50. Αντίστοιχα, όπως ακριβώς ισχύει εδώ, τέλος, εδώ κάτω μπορούμε να δούμε ανάλογα το τραπέζι ποιοι κάθονται και από ποια χώρα είναι και πόσα χρήματα έχουν φυσικά.